Καλημέρα σας. Είμαι η Σοφία Ευτυχιάδου, είμαι δραματουργός και σύμβουλος καλλιτεχνικής διεύθυνσης στο Εθνικό Θέατρο και έχω τη χαρά σήμερα να έχω μαζί μου μία εκλεκτή ομάδα ομιλητριών και ομιλητών για να συζητήσουμε πάνω σε μία επίγουσα θεματική στο πώς ο πολιτισμός μπορεί να συμβάλλει στην υπόθεση της πολυπόθητης, αλλά δυστυχώς ακόμα μακρινής, έμφυλης ισότητας. Έχουμε μαζί μας, λοιπόν, την κυρία Καλλιόπη Αλπίτσι, Διευθύνουσα Σύμβουλο του ελculture, τον κύριο Θανάση Χουλιαρά, υποψήφιο διδάκτορα πολιτισμικών σπουδών στο ΕΚΠΑ. Καλημέρα. Και την κυρία Αμαλία Κωνσταντακοπούλου, συνιδρύτρια του The Tipping Point. Λοιπόν, θα ήθελα για αρχή να αναφέρω ότι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Έμφυλη Ισότητα σημειώνει ότι και στον χώρο του πολιτισμού έχουμε δρόμο να διανύσουμε. Οι γυναίκες δημιουργοί δεν έχουν ίση πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης, συχνά πληρώνονται λιγότερο για ίδια ή παρόμοια εργασία σε σχέση με άντρες συναδέλφους τους, όπως επίσης υποεκπροσωπούνται σε θέσεις λήψης αποφάσεων. Στην Ελλάδα είμαστε επίσης στην 27η θέση στο δίκτυο ισότητας, που σημαίνει ότι είναι πολλές οι προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Και θα ήθελα να ξεκινήσω από εσάς, κυρία Χουλιαρά, με μία πρώτη τοποθέτησή σας. Είστε και καλλιτέχνης, εργάζεστε και στον πανεπιστημιακό χώρο. Γιατί έχουμε αυτή την εικόνα και τι μπορούμε να κάνουμε για να την αλλάξουμε? Καλημέρα σε όλες και πάλι. Θα έλεγα ότι έχω την τύχη η δραστηριότητά μου να είναι ένα εκρεμές που παλινδρομεί μεταξύ της ακαδημαϊκής και της καλλιτεχνικής δραστηριότητας από διάφορα πόστα. Και θα έθετα εξ αρχής ένα ζήτημα ότι ενώ ο συγκεκριμένος χώρος και ο ακαδημαϊκός και ο καλλιτεχνικός δείχνουν ή μοιάζουν πολλές φορές να έχουν μια σχετική αυτονομία έναντι γενικότερων τάσεων που μπορεί να ισχύουν στην κοινωνία και στα ζητήματα της έμφυλης ισότητας ή ανισότητας αντίστοιχα, όμως θα έλεγα ότι εκεί δείχνει στον χώρο του πολιτισμού και της καλλιτεχνικής δημιουργίας να ακολουθείται η γενικότερη τάση. Δηλαδή να έχουμε ισχυρές ανισότητες, οι οποίες μάλιστα στον χώρο των καλλιτεχνικών ενδεικτικά να πούμε μπορεί να παίρνουν και κάποιες άλλες μορφές. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να έχουμε με μεγαλύτερη ένταση το φαινόμενο της σεξουαλικής βίας στον χώρο της καλλιτεχνικής δημιουργίας ή να υπάρχει έντονα το διαπροσωπικό στοιχείο μεταξύ εργοδότη-εργαζόμενου σε καλλιτεχνικές παραγωγές ή στα ζητήματα που άπτονται σε εργοδοτικές σχέσεις της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ένα άλλο ζήτημα θα είναι ότι μπορούμε να δούμε μια πολύ μεγάλη αναντιστοιχία που υπάρχει και νομίζω αυτό είναι αρκετά ενδεικτικό μεταξύ των ποσοστών αριθμητικά σπουδαστριών, δηλαδή νέων γυναικών που θέλουν να σπουδάσουν σε καλλιτεχνικές σχολές, είτε αυτές είναι σχολές καλών τεχνών, οδεία, δραματικές σχολές, που πολλές φορές αποτελούν πλειοψηφικές ομάδες εντός αυτών των σχολών. Αλλά όμως, όταν περάσουμε στο επίπεδο της εργασίας, της αγοράς εργασίας, να βλέπουμε μια δραματική υποεκπροσώπησή τους. Και μάλιστα το συγκεκριμένο γίνεται ακόμα, θα έλεγα, πιο ανάγλυφο, όταν πάμε σε θέσεις που αφορούν σε επιτελικά πόστα, δηλαδή πόσες γυναίκες είναι θειασάρχες, πόσες γυναίκες είναι μαέστροι, πόσες γυναίκες λειτουργούν ως επικεφαλής σε μεγάλες καλλιτεχνικές παραγωγές. Νομίζω αυτό αποτυπώνει από τη μία τη βούληση των γυναικών να ενταχθούν σε ένα χώρο και από την άλλη ότι κάτι συμβαίνει εκεί, το οποίο πρέπει να εντοπίσουμε και να αναχαιτήσουμε, στη συνέχεια δηλαδή να περάσουμε στην εργασία, και αυτό τελικά δεν μπορεί να καρποφορήσει. Τώρα, ο ακαδημαϊκός χώρος μπορεί να παρουσιάζει κάποια βελτιωμένα νούμερα στην εκπροσώπηση των γυναικών σε σχέση με τα ζητήματα της ισότητας. Παρά τα αυτά, ακόμα και αν εντός του ακαδημαϊκού χώρου, σε ακαδημαϊκά ιδρύματα, σε πανεπιστήμια, υπάρχει και μελέτη θεωρητικά των ζητημάτων της έμφυλης ανισότητας ή μπορεί να εξετάζεται το ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας ή να εξετάζεται ευρύτερα το θέμα που λέμε της έμφυλης κρίσης, της γυναικοκτονίας, που μάλιστα να πούμε ότι δεν είναι καν αποδεκτός ακόμα ως όρος, χωρίς να θεωρώ ότι η συζήτηση εξαντλείται στο ζήτημα της ορολογίας, αν και μεγάλη ομάδα νομικών υποστηρίζει ότι ακόμα και το πώς τοποθετούμαστε, ο όρος που θέτουμε για κάτι, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο πώς το κατανοούμε και δεν είναι μόνο τυπικό ζήτημα. Θα έλεγα ότι για να το κλείσουμε, ότι για να ξεπεραστούν, δηλαδή να φωτογραφίζουμε μια κάποια λύση, χρειάζεται αυτή να μην είναι επικοινωνιακού τύπου. Γιατί μια επικοινωνιακού τύπου λύση που δεν εστιάζει στην ουσία του θέματος είναι μια μη λύση. Άρα δηλαδή νομίζω ότι οποιαδήποτε κατεύθυνση θετική πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριλαμβάνει και την νομική της έκφραση. Δηλαδή η υποστήριξη της γυναίκας σε όλα τα στάδια της ζωής της
και στη συνέχεια υποστήριξή της στο χώρο της εργασίας και να μην αποτελεί οποιαδήποτε ιδιαιτερότητα μπορεί να έχει η ίδια ένας παράγοντας αδιεξόδου που θα την βγάλει απ' έξω. Χαρακτηριστικά αναφέρω για να κλείσω το ζήτημα με των ποσοστώσεων όπως μπαίνει είτε αυτές σε οργανισμούς, σε φορείς ή ακόμα και σε καλλιτεχνικές παραγωγές. Είτε άτυπα είτε θεσμοθετημένα. Είναι σαφώς καλοδεχούμενες. Σαφώς προσφέρουν και είναι ένα βήμα μπροστά. Παρά τα αυτά όμως δεν αρκούν για να σπάσουν και μια σειρά στερεότυπα που είναι ακόμα ιδιαίτερα ριζωμένα στην αντίληψη που έχουμε ως κοινωνία. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την συνοπτική αλλά πολύ εύστοχη πρώτη τοποθέτηση που έχει ανοίξει πολλά θέματα. Θα ήθελα να μιλήσουμε για την κατάρριψη των έμφυλων στερεοτύπων και του σεξισμού και τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Λέμε συχνά, κυρία Κωνσταντακοπούλου, ότι ο δρόμος προς την κατάρριψη των έμφυλων στερεοτύπων περνάει μέσα από την παιδεία. Στον οργανισμό σας κάνετε πολύ σημαντική δουλειά σε αυτό το τομέα. Θα ήθελα λίγο να μας μιλήσετε για την εμπειρία σας και για τα πιο σημαντικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την καθημερινότητά σας στο πεδίο εργασίας σας. Ναι. Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που βρίσκομαι εδώ σήμερα μαζί σας. Καταρχάς, να πούμε ότι είναι λογικό να λέμε ότι η κατάρριψη των έμφυλων στερεοτύπων και του σεξισμού περνάει μέσα από την παιδεία. Καθώς τα παιδιά... είναι αυτά που καθώς τότε είναι που τα παιδιά διαμορφώνουν την προσωπικότητά τους και τις πεπιθήσεις τους, δηλαδή όταν βρίσκονται στη σχολική ηλικία. Οπότε, άρα το να επέμβει κάποιος σε αυτή τη σωστή χρονική στιγμή, δηλαδή στη σχολική ηλικία, τα παιδιά που διαμορφώνουν το χαρακτήρα τους, παίζει καθοριστικό ρόλο και στην κοινωνία, αλλά και στη νέα γενιά. Αυτό είναι που κάνουμε και εμείς. Με το Tipping Point καθημερινά συνεργαζόμαστε με εκπαιδευτικούς ανά την Ελλάδα, στη δημόσια εκπαίδευση, προκειμένου να συμβάλλουμε θετικά σε αυτή τη διαμόρφωση και κυρίως στον τρόπο που σκέφτονται τα παιδιά, καθώς όλοι γνωρίζουμε ότι σε μια μεγαλύτερη ηλικία η προσωπικότητα του ανθρώπου είναι ήδη διαμορφωμένη, οπότε είναι πολύ πιο δύσκολο να επέμβει κάποιος στην κουλτούρα, και στον τρόπο που κανείς σκέφτεται τα τόσο σημαντικά αυτά κοινωνικά ζητήματα. Οπότε είναι καλύτερο να τα χτίζεις από νωρίς, να εμφυσίσεις στα παιδιά το ότι οι ορίζοντες και οι προοπτικές που ανοίγονται μπροστά τους δεν ορίζονται από το φύλο τους, αλλά από τα ενδιαφέροντά τους και τις κλίσεις τους. Εδώ θα αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που από το πρόγραμμα που υλοποιούμε καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Θυμάμαι πριν 3 χρόνια το περιστατικό μιας μαθήτριας από ένα χωριό στοιχείο, όπου όλη η τάξη της είχε συνδεθεί με έναν επιστήμονα στο ΣΕΡΝ προκειμένου να μιλήσουν σχετικά με τη ρομποτική. Και στο τέλος αυτού του session, παίρνοντας το feedback από τους μαθητές, μία μαθήτρια είχε γράψει χαρακτηριστικά ότι δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι μου άρεσε η ρομποτική, αλλά ξέρω ότι δεν μπορώ να το κάνω γιατί είμαι κορίτσι. Άρα αυτό νομίζω είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να δούμε τι συμβαίνει, πώς διαμορφώνονται όντως οι πεπιθήσεις από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Και δραστηριοποιούμενοι λοιπόν με αυτόν τον τρόπο, και έχοντας δει όλη τη θέρμη με την οποία έχουν αγκαλιάσει τον τρόπο αυτό με τον οποίο υλοποιούμε αυτά τα προγράμματα ανά την Ελλάδα, δηλαδή φέρνοντας σε επαφή μέντορες, πρότυπα με τα παιδιά, πιστεύω ότι είμαστε σε έναν πολύ καλό δρόμο, στο οποίο μπορούμε όντως να αλλάξουμε πράγματα και πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτό το σημείο. Κρατώ από την τοποθέτησή σας το πολύ σημαντικό κομμάτι που αναφέρατε για το πόσο σημαντικό είναι από νωρίς, από το δημοτικό, να ξεκινήσει αυτή η εκπαίδευσή μας. Και επίσης το κομμάτι των role models, των προτύπων. Και θα ήθελα να περάσω στην κυρία Αλπίτσι. Διευθύνεται ένα μέσο ενημέρωσης, είναι μια σπάνια πραγματικότητα για γυναίκα στη χώρα μας αυτή, και θα ήθελα να μας πείτε τις προκλήσεις που έχετε αντιμετωπίσει και αντιμετωπίζετε και να μας μιλήσετε για τη θέση της γυναίκας στα μίντια σήμερα. Καλημέρα και από μένα.
Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι πολύ τιμητικό, μεγάλη μου χαρά. Αν σκεφτεί κανείς πόσο χρόνο καταναλώνει ο μέσος άνθρωπος πάνω από μία οθόνη, από ένα κινητό, στο διαδίκτυο καθημερινά, καταλαβαίνει ότι η αντίληψη του κόσμου είναι αδιαμεσική. Επί της ουσίας, ο κόσμος, ο πραγματικός κόσμος και ο κόσμος της οθόνης συμπορεύονται. Άρα αυτό θα πρέπει κάπως να μας ανησυχήσει λίγο, με την έννοια ότι είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος των media στη διαμόρφωση των αντιλήψεων. Επί της ουσίας, το σχολείο, η οικογένεια και τα media, ευτυχώς ή δυστυχώς, διαμορφώνουν νοοτροπίες και αντιλήψεις. Τώρα, ένα σχόλιο σε σχέση με τις γυναίκες σε διευθυντικές θέσεις. Νομίζω ότι οι αριθμοί μιλούν καλύτερα. Σε πρόσφατες έρευνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, βλέπουμε ότι το 70% των αποφύτων σε σχολές δημοσιογραφίας και επικοινωνίας είναι γυναίκες, οπότε μέχρι εδώ μια χαρά. Αλλά το 40% μόλις το 40% απορροφάται σε αυτές τις θέσεις, σε θέσεις δημοσιογραφίας και επικοινωνίας, και ένα πολύ μικρότερο ποσοστό, 30% και κάτω, αφορά γυναίκες σε διευθυντικές θέσεις. Εάν βάλουμε στο τραπέζι και την τεράστια μισθολογική ψαλίδα που υπάρχει μεταξύ ανδρών και γυναικών, ενώ πόσο λιγότερο αμείβονται οι γυναίκες για ίδια θέση εργασίας, μπορεί να φτάνει, ακούγεται λίγο τρομακτικό το νούμερο, αλλά είναι αληθές, μπορεί να φτάνει και το 300%. Έχουμε κάνει κάποια βήματα, υπάρχουν κάποιοι ανωδικοί δείκτες σε σχέση με την παρουσία με τη θέση των γυναικών σε θέσεις παρουσιαστών και ειδησιογραφών, αλλά πάλι είμαστε πίσω σε σχέση με τους άνδρες. Και εκεί που υστερούμε πραγματικά είναι όταν καλούμε κάποιον εμπειρογνώμονα, ειδικό, να μιλήσει για κάποιο θέμα. Νομίζω αυτό το είδαμε και στη διάρκεια της πανδημίας. Το βλέπουμε και με τις ανταποκρίσεις στον πόλεμο και τις εκπομπές που γίνονται γι' αυτό. Εκεί ο χώρος πραγματικά ανδροκρατείται. Και νομίζω βλέπουμε ότι η αντίληψη για τη γυναίκα στα μίντια, βλέπουμε ότι, ας πούμε, ότι αναλαμβάνουν πιο ελαφρύς χώρους, τις βλέπεις πιο συχνά στους χώρους της ψυχαγωγίας. Δεν θα δεις πολύ εύκολα μια γυναίκα στο πολιτικό ρεπορτάζ, στο οικονομικό ρεπορτάζ, στο αθλητικό ρεπορτάζ μπορεί να έχουμε μία ή δύο. Οπότε βλέπουμε μια υποεκπροσώπηση, για να κλείσω, της γυναίκας στο χώρο των ΜΜΕ. Και αυτό φυσικά, μπορεί να έχουμε την ευκαιρία να το σχολιάσουμε και παρακάτω, δεν είναι τυχαίο ότι κάνει αντικατοπτρίζει και το περιεχόμενο, το παραγόμενο περιεχόμενο. Τα νούμερα συχνά μιλούν από μόνοι τους. Μας αναφέρατε έτσι πολύ σημαντικά νούμερα σε σχέση με τη στατιστική. Θα ήθελα να περάσουμε στο κομμάτι των προτάσεων. Θα μπορούσαμε να σχολιάσουμε αυτό που είπε η κυρία Αλπίτση σε σχέση με το περιεχόμενο και πού συνήθως βλέπεις παρουσιάστριες ή δημοσιογράφους, σε ποια θέματα, και να σκεφτούμε και στο κομμάτι της πολιτικής, στα χαρτοφυλάκια των υπουργείων, ποια χαρτοφυλάκια συνήθως είναι πιο ελκυστικά ή απορροφούν γυναίκες, λέω, πολιτισμού, παιδείας, υγείας, μέχρι εκεί κάπου είναι, και στα πιο σοβαρά, σε εισαγωγικά το σοβαρά υπουργεία, συνήθως βλέπουμε άντρες να αναλαμβάνουν τα ενία. Έτσι είναι μια σκέψη που μου ήρθε καθώς σας άκουγα. Θα ήθελα να γυρίσουμε πίσω στο κομβικό κομμάτι της παιδείας με το οποίο ασχολείται η κυρία Κωνσταντακοπούλου και να περάσουμε στο κομμάτι των προτάσεων. Ποιες θα ήταν κάποιες προτάσεις που θα μπορούσαν να ανοίξουν το δρόμο προς τα ζητήματα της έμφυλης ισότητας? Λοιπόν, εμείς όντως δρόντως στο πεδίο της εκπαίδευσης πιστεύουμε ότι όλοι πρέπει να στρέψουμε τα βλέμματά μας στις νέες γενιές, καθώς όλα ξεκινούν από την παιδεία και είμαστε υποχρεωμένοι να προετοιμάσουμε τις νέες γενιές προκειμένου να έρθουν σε έναν κόσμο που θα προσφέρει ένα περιβάλλον αξιοπρέπειας, αλληλοσεβασμού και ισότιμων ευκαιριών προς όλους και όλες. Γι' αυτό λοιπόν, και προκειμένου να το καταφέρουμε, πιστεύουμε ότι πρέπει να δρούμε συλλογικά.
Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να επιδιώκουμε τον ανοιχτό διάλογο και συνέργειες με όλους τους κοινωνικούς μας εταίρους. Θα φέρω πάλι ένα παράδειγμα, μια συνεργασία που έχουμε ξεκινήσει τώρα με την Τράπεζα Πειραιώς για τη δράση Profession Has No Gender, η οποία εντάσσεται κάτω από την ομπρέλα του προγράμματος Equal, το οποίο ανακοινώθηκε πρόσφατα. Και η δράση αυτή έχει ως στόχο να προσφέρει σε παιδιά, σε μαθητές και μαθήτριες από την Ελλάδα παραδείγματα και επιχειρήματα και να ενισχύσει το μήνυμα ότι η επιλογή του επαγγέλματος δεν εξαρτάται από το φύλο, αλλά από τις κλίσεις, τα ταλέντα και τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Οπότε μέσα από αυτή τη δράση βλέπουμε ομάδες μαθητών να έχουν τη δυνατότητα να συνδέονται, να ευαισθητοποιούνται μέσα από τη σύνδεσή τους με μέντορες που προέρχονται από διάφορους κλάδους, για παράδειγμα γυναίκες που είναι σε ηγετικές θέσεις, γυναίκες στο STEM, μηχανικοί και αντίστοιχα άνδρες που είναι σε επαγγέλματα όπως νοσηλευτές, κοινωνική λειτουργή, νηπιαγωγή, δηλαδή συνδέονται με ανθρώπους, με επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε κλάδους που είναι συνήθως συνυφασμένοι παραδοσιακά με το αντίθετο φύλο. Από τη μία έχουμε αυτό και από την άλλη η δράση αυτή είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο τους ώστε να εξασκούν και να αναπτύσσουν οριζόντιες δεξιότητες όπως είναι η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα, η συνεργασία, καθώς αυτές οι δεξιότητες είναι που θα πάνε τους μαθητές ένα βήμα παραπέρα προκειμένου να μπορέσουν να συνεργάζονται και να αποδέχονται το διαφορετικό. Οπότε οι προτάσεις μας είναι καθαρά πάνω στο κομμάτι που είπαμε στη παιδεία και πιστεύουμε ότι οι δράσεις όπως αυτές που ηγείται και έχει την πρωτοβουλία η Τράπεζα Πειραιώς μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ σημαντικά τις νέες γενιές. Πράγματι, το επάγγελμα δεν έχει φύλο. Σπουδαία πρωτοβουλία. Θα την παρακολουθούμε. Θα ήθελα, κύριε Χουλιαρά, να μιλήσουμε λίγο για την ευθύνη του πολιτισμού και του καλλιτέχνη. Ακούμε συχνά ότι ο καλλιτέχνης και μέσα από το έργο του και επειδή έχει δημόσιο λόγο και επηρεάζει την κοινή γνώμη, έχει και μια ευθύνη παραπάνω στα θέματα της ισότητας. Συμμερίζεστε αυτή την άποψη. Θα ήθελα το σχόλιο σας. Θα έλεγα το εξής. Θα έλεγα ότι σε κάθε περίπτωση, το καλλιτεχνικό έργο, ακόμα και κάτω από το βάρος του άμεσου βιοπορισμού, ένα βάρος που μάλιστα οξύνθηκε δραματικά για τους καλλιτέχνες στην περίοδο της πανδημίας, εξακολουθεί να φέρει τοποθέτηση, να εκφράζει στάση και στη συνέχεια να διαμορφώνει στάσεις από το μεταβολισμό του ίδιου του καλλιτεχνικού έργου από τους αποδέκτες του. Εκεί τώρα, σε μια περίοδο στην οποία ξέρουμε ότι συντηρητικές, αναχρονιστικές, ακόμα και σκοταδιστικές αντιλήψεις δυστυχώς είναι βρύτατα διαδεδομένες ή σε πολλές περιπτώσεις και κυρίαρχες, ή μπορεί να έχουμε ακόμα και συντηρητικές αναδιπλώσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, κατά τη γνώμη μου, είναι το ζήτημα των αμβλώσεων και της αντιπαράθεσης που ανοίγεται γύρω από αυτό, σχεδόν σε όλες τις χώρες του δυτικού κόσμου ή τουλάχιστον σε ένα μεγάλο μέρος των χωρών του αναπτυγμένου δυτικού κόσμου. Και είναι ενδεικτικό. Εκεί λοιπόν είναι καθοριστική σημασία το έργο του καλλιτέχνη και, αν θέλετε, πολύ περισσότερο της καλλιτέχνηδος, να μην αναπαράγει αυτές τις αντιλήψεις. Ή, αν το ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο, να δούμε το πώς ακριβώς θα ενοχλήσει, θα συγκρουστεί και θα σπάσει τέτοιες συνήθειες το ίδιο το έργο του καλλιτέχνη και κατ' επέκταση και η προσωπικότητά του στην όποια επιρροή μπορεί να έχει ευρύτερα στην κοινωνία. Άλλωστε, κατά τη γνώμη μου, εκεί κρίνεται και το μεγάλο καλλιτεχνικό έργο εν γέννη, στη διαχρονική του αντίληψη. Δηλαδή, αυτό που λέμε το καλλιτεχνικό έργο, που δεν είναι αυτό που απλά αφήνει το περίπλοκο εργαστήριο της ζωής να χύσει τα παλιά δόγματα σε ένα νέο καλούπι για να πετύχει, ας πούμε, μια αρμονία έκφρασης. Αλλά αντίθετα, δημιουργεί ένα γόνιμο πλαίσιο ενός διαλόγου που μπορεί να οδηγήσει σε θετικές κατευθύνσεις για να ξεπεραστούν στερεότυπα και αντιλήψεις. Μάλιστα, θα έλεγα το εξής, ότι αν αντιστρέψουμε τροποτινά το ερώτημα, είναι ιδιαίτερα αγώνιμο να προβληματιστούμε πέρα από την ευθύνη που έχει ο καλλιτέχνης με το ίδιο το έργο και να στρέψουμε την προσοχή μας στην ευθύνη που έχει η ίδια η πολιτεία για τη στήριξη του καλλιτέχνη και πολύ περισσότερο των γυναικών καλλιτεχνών για να μπορούν να δημιουργήσουν απρόσκοπτα και να συγκρουστούν με αυτές τις αντιλήψεις και τις κατευθύνσεις. Γιατί, κλείνοντας, θα έλεγα, εάν εναποθέσουμε τον χώρο ή το ρόλο της τέχνης και ευρύτερα του πολιτισμού
στη σφαίρα της πολυτέλειας, δηλαδή κάπου έξω από τις πολύ άμεσες ανάγκες μας, έχουμε ήδη χάσει το ουσιαστικό πνεύμα του τίτλου του πάνελ μας. Δηλαδή το πώς ο πολιτισμός και η καλλιτεχνική δημιουργία και η τέχνη εν γέννη μπορούν να γίνουν καταλύτης για μια σειρά θετικές αλλαγές. Ευχαριστούμε πολύ για αυτό το σχόλιο. Είναι όλα προς σκέψη. Νομίζω ότι έχουμε αρχίσει και μπαίνουμε και στο κομμάτι των προτάσεων έτσι αρκετά δυναμικά στην κουβέντα μας. Σε αυτό το κομμάτι θα ήθελα να συνεχίσουμε, κυρία Αλπίτσι, και να μας πείτε τη γνώμη σας για το πώς τα μίντια και ο πολιτισμός μπορούν να γίνουν φορείς αναδιαμόρφωσης των αντιλήψεών μας για το σεξισμό, για τα φαινόμενα του σεξισμού και των ανισοτήτων. Θα μιλήσω από την εμπειρία μου στο ελκάλτσουρ αυτά τα περίπου 15 χρόνια που είμαι στο χώρο αυτό. Πολλά μπορούν να γίνουν, γιατί είμαστε πάρα πολύ πίσω. Εγώ το βλέπω, το έχω στο μυαλό μου, υπάρχουν τρεις βασικές κατευθύνσεις. Η γλώσσα, το πώς μιλάμε στα μίντια, τι γλώσσα χρησιμοποιούμε, το περιεχόμενο, τι φιλοξενούμε, τι επιλέγουμε να αναδεικνύουμε και πώς διαχειριζόμαστε την εικόνα της γυναίκας όταν αποφασίζουμε να τη βάλουμε στο περιεχόμενό μας. Αναφέρουμε πρώτα στη γλώσσα, γιατί ως γνωστόν διαμορφώνει νοοτροπίες και συμπεριφορές. Η γλώσσα έχει ορατότητα, αν κάτι δεν είναι ορατό δεν το βλέπεις. Κατ' επέκταση, το τι γλώσσα χρησιμοποιούμε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χρειάζεται οπωσδήποτε αναπροσαρμογή. Δεν θα μακρηγορήσω. Σεξιστικός λόγος υπάρχει παντού. Το βλέπεις και πώς είναι συνδεδεμένος. Αυτή κλαίει σαν κοριτσάκι. Γυναικείες συζητήσεις. Ενώ αντίθετα θα δεις να τιμάει τα παντελόνια του. Ανδρεία. Θέλω να πω, πράγματα είναι συνδεδεμένα με τον άνδρα, έχουν μια θετικότητα και όταν μιλάμε για τη γυναίκα υπάρχει ένας υποβιβασμός. Άρα χρειάζεται σίγουρα μια αναπροσαρμογή και επίσης χρειάζεται να εκπαιδεύσουμε στα μίντια το κοινό να αναγνωρίζει αυτό το σεξισμό, το γλωσσικό σεξισμό. Η δεύτερη κατεύθυνση είναι το περιεχόμενο. Τι περιεχόμενο επιλέγουμε να έχουμε στα μέσα μας, με ποιο κριτήριο. Πόσο συχνά προβάλλουμε τις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες, τι ισορροπία κρατείτε. Εγώ θα σας πω, είμαστε ένα μέσο που μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ αυτά τα ζητήματα από πολύ καιρό και προσπαθούμε πραγματικά να κρατούμε μια ισορροπία. Παρ' όλα αυτά, και ένα τσεκ στον ίδιο μας τον εαυτό, όταν στα meetings που έχουμε και προσπαθούμε να αποφασίσουμε για θέματα, κάνουμε αφιερώματα σε καλλιτεχνικά ρεύματα ή θέλουμε να κρατήσουμε, να καλέσουμε κάποιους καλλιτέχνες να πούν τη γνώμη τους για κάτι, τα πρώτα ονόματα που πέφτουν πάντα στο τραπέζι είναι ανδρικά. Γιατί έχουμε συνηθίσει να αναπαράγουμε ανδρικά πρότυπα, έχουμε συνηθίσει να ακούμε περισσότερο ανδρικά ονόματα. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν γυναίκες. Υπάρχουν και πάρα πολύ αξιόλογες. Θέλει μεγαλύτερη προσπάθεια και θέλει απόφαση αυτό. Να το έχεις πάντα στο μυαλό σου. Υπάρχουν και πολύ σημαντικές γυναίκες και πολύ σημαντικές ιστορίες γυναικών. Και θέλω να πω ένα παράδειγμα εδώ, γιατί είναι... έχει μεγάλο ενδιαφέρον, υπάρχουν πολλά, αλλά της Reese Witherspoon, που είναι μια ηθοποιός στο Hollywood, οι περισσότεροι ενδεχομένως να την ξέρουμε, είναι πολύ βραβευμένη. Εκεί. Ωραία, ευχαριστώ. Αναφέρομαι στο παράδειγμά της, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον σε σχέση με τις ιστορίες των γυναικών. Λάμβανε λοιπόν σενάρια από το Hollywood, που συνέχεια είχε μια πολύ συναρπαστική ιστορία ενός άνδρα και κάποιους ρόλους να την πλαισιώνουν, να πλαισιώνουν αυτή την ιστορία. Βαρέθηκε κάποια στιγμή και είπε, θα δημιουργήσω τη δική μου εταιρεία παραγωγής και πράγματι αυτό είναι γεγονός. Ίδρυσε τη Hello Sunshine και ασχολήθηκε και επικεντρώθηκε ακριβώς αυτό, στην έβρεση ιστοριών γυναικών που αξίζει να υποθούν, ώστε να είναι αυτές το επίκεντρο της ιστορίας και όχι απλώς να πλαισιώνουν την ιστορία ενός άνδρα. Και όχι μόνο την έκανε, είναι μια πολύ επιτυχημένη εταιρεία και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν έχουν ξεκινήσει γυρίσματα, αλλά είναι σε συμπαραγωγή με μια άλλη εταιρεία τώρα, για να κάνει ένα ντοκιμαντέρ για την Αβραντίλοβα, αυτή την τεράστια αθλήτρια που έχει δώσει πολύ μεγάλους αγώνες στα γήπεδα, αλλά οχριούν μπροστά στους αγώνες που έχει δώσει για την εμφυλή ισότητα, για το γυναικείο αθλητισμό, για την gay community. Μια πολύ ωραία ιστορία. Είναι λοιπόν
Υπάρχουν καλά παραδείγματα. Το θέμα είναι πόσο θέλουμε να τα εντάξουμε στο περιεχόμενό μας. Το δικό μας καλό παράδειγμα στο ελculture φέτος είναι οι επικίνδυνες. Είναι μια σειρά εκπομπών στην ΕΡΤ2 που μιλάει για την έμφυλη ισότητα. Πρώτη φορά τόσο ανοιχτά στη δημόσια τηλεόραση. Και νομίζω ότι όλοι μπορούμε να έχουμε αυτό το καλό παράδειγμα. Για να προβάλλουμε περισσότερο τις γυναίκες. Τώρα, η τρίτη κατεύθυνση και τελευταία για να κλείσω είναι όταν επιλέγουμε να το κάνουμε, τον τρόπο που το κάνουμε. Πώς διαχειριζόμαστε την εικόνα της γυναίκας. Καταρχήν, να δηλώσω κάθετη κατηγορηματικά αντίθετη με τον τρόπο που παρουσιάζεται η γυναίκα στα μίντια και δει στην οθόνη σήμερα. Κάποιοι φίλοι που κάνουμε συζητήσεις θα πούνε ότι είμαι ισοπεδωτική και ότι έχουν γίνει πολλά βήματα. Δυστυχώς όμως έρχονται στην πραγματικότητα εκπομπές πριν 3-4-5 μέρες σαν του κυρίου Σεφερλή για να ισοπεδώσουν κάθε προσπάθεια που έχει γίνει. Ο τρόπος που τοποθετείται η γυναίκα στα μίντια είναι για μένα τελείως λάθος και την αδικεί πάρα πολύ. Καταρχήν η γυναίκα όταν παρουσιάζεται κάπου πρέπει να έχει κάνει ένα check, ένα tick σε πάρα πολλά πράγματα, πέρα από αυτό για το οποίο καλείται. Δεν θα πούμε ποτέ για έναν άνδρα καλλιτέχνη είναι πατέρας ή αν είναι πατέρας είναι καλός πατέρας. Ακούμε πολύ συχνά να σχολιάζουν σε εκπομπές καλλιτέχνηδες ή γυναικείες προσωπικότητες. Είναι καλή ηθοποιός, θα παίξει στην επίδαυρο, είναι καλή καλλιτέχνη, παρουσιάζεται στην Biennale, είναι και πολύ καλή μανούλα. Το επιστέγασμα. Πρέπει να είναι λοιπόν καλή σύζυγος, καλή μανούλα, πρέπει να είναι όμορφη και μετά πρέπει να είναι καλή και στο αντικείμενό της. Θέλει περισσότερη προσπάθεια ή σε σχέση με την ομορφιά. Δεν θα πούμε ποτέ για έναν άνδρα για το πώς παρουσιάζεται, αν έχει γκρίζα μαλλιά. Μια γυναίκα αν εμφανιστεί κάπου και είναι με άσπρες τρίχες, θα πούμε πώς βγήκε έτσι και μίλησε. Ήταν το ίδιο με τα κιλά. Ότι ένας άνδρας μπορεί να έχει και γοητεία που έχει και λίγο κυλίτσα. Μια γυναίκα να μην σας πω ότι σε κάποιες εκπομπές θα τις κάνουν και zoom in. Μήπως είναι έγκυος, έχει πάρει μερικά κιλά παραπάνω. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε περισσότερες εκπομπές και περισσότερο περιεχόμενο που θα αγκαλιάσουμε τη γυναίκα με μεγαλύτερο σεβασμό, ώστε ο κάθε άνθρωπος να μπορεί να λέει την αλήθεια του και να μην παρουσιάζεται σαν μια καρικατούρα. Έχω φάει το χρόνο, εντάξει, θα κλείσω. Παίρνω φωτιά με αυτά τα θέματα. Ναι, ας κλείσω εδώ. Νομίζω αυτές οι τρεις κατευθύνσεις, η γλώσσα, το περιεχόμενο και η διαχείριση της εικόνας, μπορεί πραγματικά να βοηθήσει. Θα μπορούσε να αλλάξει πραγματικά αντιλήψεις σε σχέση με αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτές τις προτάσεις και το σχολιασμό όσων ζούμε όλοι και όλα καθημερινά. Εγώ θα σημειώσω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι πια είμαστε εδώ, κάνουμε αυτή τη συζήτηση, εντοπίζουμε τα θέματα, συζητάμε γι' αυτά, το θεωρώ το πρώτο βήμα. Και επίσης θεωρώ ότι όσο ανοίγει η κουβέντα, τόσο μεγαλύτερη ορατότητα έχουν αυτά τα ζητήματα. Και κρατώ και ότι εμείς ως γυναίκες πολλές φορές σκεφτόμαστε αλλά όταν το έχουμε στο νου μας τώρα, και δεν είναι τυχαίο που γυναίκες σε διευθυντικές και υψηλές θέσεις το έχουν στο νου τους. Έτσι μπορεί, είναι ένας δρόμος για να αλλάξουν τα πράγματα. Μας έχει μείνει ένα λεπτό. Δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσετε, να κάνετε κάποιο σχόλιο για όσα έχουν ακουστεί, κυρία Κωνσταντακοπούλου. Εγώ αυτό που θα ήθελα να προσθέσω είναι ότι όλοι θα πρέπει να προσπαθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω ότι, όπως το είπατε κι εσείς, ότι το ότι βρισκόμαστε εδώ και έχει τεθεί αυτό το θέμα και μέσα στην ατζέντα πλέον και σε αυτά και στο φόρουμ εδώ, αλλά και σε μεγάλους φορείς, μπορεί να πάει την κουβέντα ακόμα παραπέρα και να γίνονται πράγματα, να πάμε στις πράξεις. Δηλαδή, το παράδειγμα που έφερε η Καλλιόπη σχετικά με τις επικίνδυνες στο ντοκιμαντέρ, τη σειρά αυτή, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το ότι μπόρεσε στην ελληνική τηλεόραση να βγουν να μιλήσουν οι γυναίκες για όλα αυτά που έχουν βιώσει, για το ρόλο τους, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ θερμά και τους τρεις. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ και μας ακούσατε.
και η συζήτηση συνεχίζεται.